Τρίτη λοιπόν, λίγο μετά τις 8 και είμαστε εδώ μαζί με τον Οδυσσέα. Μαζί με τον Οδυσσέα Νασιμπιάν, δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Νέας Μύρνης. Καλησπέρα Οδυσσέα. Καλώς ήρθες. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση στο φιλόξενο περιβάλλον. Ήταν μια συνέντευξη που την περιμέναμε αρκετό καιρό. Είχαμε πάει να το κάνουμε και παλαιότερα, αλλά δεν μας βγήκε. Δεν βγήκε. Το επιβεβαιώνω. Πάμε λίγο. Πριν αρχίσουμε να μάθει ο κόσμος. Είναι πριν μπούμε στα hardcore, ας πούμε, να πάμε λίγο. Γιατί έχουμε εισαγωγικά πολλά μαζί. Να κάνουμε το μασάζ τώρα. Έτσι. Πάμε να δούμε ποιος είναι ο Οδυσσέας. Καταρχάς, τι ηλικία έχεις, γιατί είσαι ο νεότερος μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι σπουδές έχεις ακολουθήσει και αν εργάζεσαι αυτή την περίοδο. Πολύ γρήγορα. 24. Και ενός μήνα μάλλον. Οπότε αν κάνετε τα μαθηματικά θα δείτε πότε, σε τι ηλικία περίπου έγινε εγώ. Έχω τελειώσει την νομική σχολή της Αθήνας, με τώρα στα τελειώματα της άσκησής μου. Γενικά είμαι ένα δραστήριο πνεύμα που πέραν της πολιτικής εδώ, τρώγουμε πάρα πολύ μέσα μου και επαγγελματικά πράγματα. Όποιος με γνωρίζει λίγο καλύτερα μπορεί να το δει. Δουλεύεις κάπου ενεργά τώρα πέρα της πρακτικής? Τώρα που τελειώνω λοιπόν την άσκηση, ουσιαστικά για όσους δεν το γνωρίζουν, η άσκηση είναι εκ του νόμου μια υποχρέωση των όσων τελειώνουν την νομική και θέλουν να μπουν στη δικηγορία. Είναι 18 μήνες υποχρεωτικής άσκησης, η οποία, κάνω μια παρένθεση και να πω και εγώ την πικρία μου, ότι δεν υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη για να πληρώνονται οι ασκούμενοι. Είμαστε μια κατηγορία πτυχιούχων επαγγελματιών, η οποία αναγνωριζόμαστε από τον νόμο σαν τέτοιοι, αναγνωριζόμαστε από τους κύριους δικηγορικούς συλλόγους, πρέπει να καταβάλουμε εισφορές. Ωστόσο, δεν υπάρχει πρόβλεψη για κατώτατη αμοιβή μας, δεν υπάρχει κανένα νομοθέτημα που να προβλέπει μη ιστοτή ή μη εργασία. Είναι στην ευχαίρεια του εργοδότη, ας πούμε. Είναι στην ευχαίρεια του εργοδότη. Εάν και αν ναι, πόσο. Εν πάση περιπτώσει, ναι, είμαι σε δικηγορικό γραφείο αυτή τη στιγμή, συνεργάζομαι. Τρέχω και κάποια δικά μου πράγματα, αλλά ναι, όπως είπα, παραμένω δραστήριος. Πάμε τώρα να δούμε από πότε και πώς απέκτησες το μικρόβιο και ασχολήθηκες με την πολιτική πιο ενεργά. Νομίζω ότι πάντα υπήρχε. Δεν νομίζω ότι το κόλλησα κάπου. Νομίζω ότι σαν Οδυσσέας με θυμάμαι να υπήρχε πάντα. Εκεί που ενεργοποιήθηκε ήταν στο Λύκειο, όπου οι περισσότεροι όταν δεις στη διαδικασία του 15 μέλη που κάνεις τις πρώτες εκλογές, γλυκαθείς λίγο με τις πρώτες νίκες. Καταλαβαίνεις πως σε εξητάρει αυτό. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα μικρόβιο η πολιτική και όποιος το έχει είναι και επικίνδυνο πολλές φορές. Οπότε σιγά σιγά μέσα από τις διαδικασίες του 15 μελούς γνώρισα τις διαδικασίες για τους θεσμούς. Έγινε η πρόταση για να σε προλάβω, γιατί ποθέτω ότι αυτή ήταν η ερώτηση. Έγινε η πρόταση κάποια στιγμή, ήταν Σεπτέμβριο του 18-19, δεν είχαμε εκλογές. Το 19. Σεπτέμβριο του 18 έγινε η πρώτη, Σεπτέμβριο του 18. Δεν ήταν εύκολο, γιατί τώρα φανταστείτε έναν δευτεροετή, τριτοετή, πιτσιρικά φοιτητή να του λένε αυτό, βλέποντας τώρα το απομυθοποιώ κάποιο βαθμό, αλλά όταν στο λένε, λες κάτσε, είμαι κάποιος, με θέλουν για κάτι. Φοβάσαι ότι μπορεί να είναι διαπλοκή, να με μπλέξουν, πάω να χωθώ. Έχεις και μια οικογένεια από πίσω που μπορεί να είναι πιο επιφυλακτική, πιο μαζεμένη, πιο μετρημένη στη ζωή τους οι άνθρωποι. Αλλά κατόπιν ωρίμου σκέψεως, νομίζω ότι ήταν κάτι το οποίο είχα μόνο να κερδίσω, εφόσον το έκανα σωστά και δεν θα το επέλεγα εάν δεν ήμουν σε θέση να το διεκπαιρεώσω και να το κάνω σωστά. Οπότε μου προτάθηκε κάποια στιγμή το φθινόπωρο του 18, μπήκα σιγά σιγά στο παιχνίδι και τη ρώτα, το έκανα, δούλεψα πολύ. Και νομίζω αυτό φάνηκε στο αποτέλεσμα. Δούλεψα πολύ. Η σύνδεση με τον Σταύρο τον Τζουλάκη, παρόλα αυτά, πώς έγινε μέσω του σχολείου? Η σύνδεση έγινε μέσω του σχολείου πρωταρχικά και μέσω του Γιώργου του Κρυπίδου, του Δημάρχου εδώ Καθαριότητας, στη Νέα Σμύρνη. Δηλαδή, όσο ήμουν εγώ στο 10 μελές στην Ευαγγελική Σχολή. Είχατε επικοινωνία με τον. Είχαμε και με τον Δήμαρχο και με τον Αντιδήμαρχο. Εντάξει, ο κ. Κρυπίδης, επειδή είναι και πιο νέος, είχε περισσότερες επαφές με τα σχολεία. Γνώρισα αυτούς τους δύο. Συζητήσαμε με τον κύριο Τζουλάκη, με τον Δήμαρχο και κάπως έτσι τα βρήκαμε. Ήσουν και ο πιο νέος που είχε εκλεγεί ή όχι? Πού? Στις δημοτικές εδώ, σαν σύμβουλος. Στη Νέα Σμύρνη, ναι. Γενικά, δηλαδή, έβερα, ας πούμε. Στη
Στη Νέα Σμύρνη, ναι, έβαλε. Okay. Ο Γιώργος ο Κρικρής ήταν επίσης στην ηλικία μου, απλά νομίζω για κάποιους μήνες... Ήταν λίγο πιο μεγάλος, ήταν μεγάλος. Του πήρε στην πρωτιά πάντως. Μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά θυμάμαι ότι είχαμε κάνει τα μαθηματικά και είχαμε βγάλει κάτι τέτοιο. Και... Το κρατάμε. Για το στατιστικό, γιατί είναι φλάτες στατιστικής. Έτσι. Αφού είχες λοιπόν, αφού έχεις το μικρόβιο της πολιτικής ή της ενασχόλησης με τα κοινά, ασχολήθηκες και με... νεολαία κομματική, ας πούμε. Όχι. Γιατί ειδικά στα πανεπιστήμια εκεί γίνεται. Είναι γήπες. Επειδή επικρατεί, αυτό το, επικρατεί αυτό το στερεότυπο, και όποιος είναι πολιτικοποιημένος είναι αναγκαστικοποιημένος, ίσως επειδή έτσι είναι διαφθορμένη και η πολιτική σκηνή κεντρικά στη χώρα, γιατί για να εκλεγείς πρέπει να είσαι μέλος. Δυστυχώς θα πω. Δυστυχώς. Ενδεχομένως. Υπήρχε αυτή η σύγχυση πάντα. Οπότε η πρώτη απάντησή μου σε όποιον έθετε το ζήτημα ήταν ότι εγώ μένω πολιτικοποιημένος, ποτέ καθαρά κομματικοποιημένος, έχω την προσωπική μου ιδεολογία και φιλοσοφία και πλην όμως δεν μπορώ να μπω στο στεγανό ενός κόμματος ακολουθώντας τα πάντα. Ο δικός μου ρόλος και η δικιά μου θέση σαν Οδυσσέας είναι ότι είμαι ενεργός στην πολιτική γενικά. Πέραν των κομμάτων, πέραν των στεγανών που μπορεί να θέτει ένας κομματικός, ένας παραταξιακός, αν θέλετε. Ποιος είναι λοιπόν ο ρόλος, η ρόλη μάλλον, που έχει να λάβει ένας 24χρονος στο Δήμο Νέας Μύρνης? Ποια είναι τα πόστα που έχεις αυτή τη στιγμή, για να μην τα λέμε εμείς. Να κάνουμε και μια αναδρομή δηλαδή. Βεβαίως. Γενικά η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα. Ίσως να βοηθηθήκαμε και από την απλή αναλογική, γιατί μειώθηκαν οι θέσεις της διοικούσας παράταξης. Οι νέοι μπήκαμε πολύ γρήγορα στο παιχνίδι. Αυτή την εκλογική θέση. Δηλαδή και ο Κώστας Κωνσταντινίδης που ήταν από τους νέους εκλεγμένους στην παράταξή μας. Διατέλεσε και αντιδήμαρχος. Θέλω να πω ότι και ο Τζουλάκης έδειξε εμπιστοσύνη πολύ νωρίς, δίνοντας πόστα ευθύνης στους νέους. Δίνοντας πόστα ευθύνης είτε στα νομικά πρόσωπα, είτε σε αντιδημαρχίες. Εγώ προσωπικά ήμουν από την πρώτη μέρα τεταλμένος σε θέματα νέας γενιάς και καινοτομίας και σε θέματα νέων τεχνολογιών. Ένα πόστο το οποίο παρελθόν, για όσους θυμούνται, είχε υπάρξει και σε πεδίο αντιδημαρχίας. Ήταν η Μαριέτα Μπακαλοπούλου κάποια στιγμή αντιδήμαρχος επί της νέας γενιάς. Οπότε είχα μια καλή κληρονομιά από την αντιδημαρχία αυτή. Συνέχισα ως τεταλμένος και παράλληλα ασχολήθηκα πάρα πολύ, επένδυσα πάρα πολύ στις σχολικές επιτροπές, στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια. Και για να φτάσουμε στο σήμερα, διατηρώ και τον τομέα νέας γενιάς και νέων τεχνολογιών σαν αντιδεταλμένος, αλλά είμαι και αντιπρόεδρος στη δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή. Βέβαια, όντως βοήθησε απλή αναλογική. Γιατί άμα ήταν και περισσότεροι από την παράταξη του Δημάρχου, κατά πάσα πιθανότητα κάποιοι νέοι να μένατε εκτός, ας πούμε. Ναι. Βοήθησε αυτό, βοήθησε η αύξηση των δύο αμύστων αντιδημαρχιών. Ναι. Βοήθησαν πολλοί παράγοντες. Αλλά στο τέλος της ημέρας, εμείς βγήκαμε κερδισμένοι, παρά το γεγονός ότι μειώθηκαν θέσεις και η ευκολία διοίκησης. Είσαι και εσύ λοιπόν από τους νέους και εκλεγμένους και ηλικιακά. Πιστεύεις ότι θα μπορούσες να πάρεις κάτι παραπάνω, δηλαδή θα έβλεπες τον εαυτό σου να έχεις μια αντιδημαρχία ή να έχεις κάτι, ξέρω, πιο, πώς να σου πω, πιο έντονο, πιο ζωτικό, πιο... Ακόμα και το επόμενο έτος ή και πιο μελλοντικά. Να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό που έχουμε σήμερα είναι ήδη αρκετά ζωτικό. Δηλαδή και εγώ σαν Οδυσσέας ποτέ δεν ήμουν άνθρωπος που το χαρακτηρίζανε οι τίτλοι. Ναι. Για να είμαι απολύτως ειλικρινής, θα το ήθελα. Θα ήθελα δηλαδή κάποια στιγμή και όχι απαραίτητα μέσα στον επόμενο 1,5 χρόνο που μένει σε αυτήν την εκλογική εταιρεία. Ακόμη και στη μετέπειτα, αν ο Θεός αξιώσει και είμαστε στο παιχνίδι, θα το ήθελα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τώρα δεν έχουμε ήδη αρκετές αρμοδιότητες και ήδη αρκετά πράγματα. Για να είμαι όμως απολύτως ειλικρινής, κάνω πολλές φορές τον εαυτό μου ή μάλλον τον έπιανα τα περασμένα χρόνια. Τώρα λίγο έχω ηρεμήσει. Μέσα στην παρορμητικότητα, μέσα στο νέο, όχι το νέο το ηλικιακό μόνο, και στο νέο ότι πρώτη φορά είμαι εδώ. Την όρεξη, ας πούμε, τη διάθεση που... Ναι, από υπερβάλλοντα ζήλο να προτρέχουμε καμιά φορά. Ναι. Οπότε αυτό που θεωρώ είναι ότι καλώς και μένουν και παλιοί σε κάποιο βαθμό, γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Μια ομάδα που διοικεί ένα Δήμο,
Δεν λέω ότι δεν θα ήμουν μάλλον ικανός να ανταπεξέλθω σε κάτι παραπάνω. Απλά θα υπάρχουν και λόγοι που εμπιστεύονται αυτές τις θέσεις σε κάποιους παλαιότερους. Μάλιστα. Μία λοιπόν από τις πρώτες, αν όχι η πρώτη, διόρθωσέ με, ενέργεια που έκανες, ήταν η πρώτη επιπροσωμείωση Δημοτικού Συμβουλίου. Ήταν η πρώτη... Να σε διορθώσω. Ναι. Η πρώτη ήταν η απόπειρα που κάναμε και σε τεράξει λίγο. Είναι η απόπειρα που κάναμε να μπουν ηλεκτρονικές εκλογές δημοτικά σε κάποια σχολεία δωρεάν. Δεν πειράζει, ήταν τα πρώτα επεισοδιακά συμβούλια και τραυματικά για ένα νέο. Με πάση περιπτώσει, ας πάμε στην προσωμείωση. Καταρχάς θέλω να πούμε στον κόσμο πάλι τι είναι η πρώτη προσωμείωση, το κοινό στο οποίο απευθύνεται και ποιος είναι ο στόχος της. Λοιπόν, η πρώτη προσωμείωση είναι γύρω στα 7 χρόνια. Την πρώτη που... Όχι, ναι, για να αναλύσω το ιστορικό, να μην αδικήσουμε για τα παιδιά, δηλαδή. Υπήρχε μια πάγια συνεργασία του Δήμου με τον ΟΠΕΜ, τον Οργανισμό των Επιστημόνων. Κάποια στιγμή στην πορεία, ο Δήμος έμεινε μόνος του να συνεχίσει. Με αποτέλεσμα αυτό που είδες και εσύ, Γιώργο, που συμμετείχες, μείωση. Ουσιαστικά, το κόνσεπτ μας είναι ότι θέλουμε να εντάξουμε περισσότερους νέους μέσα στα κοινά, μέσα στα κοινά της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και πώς θα το κάνουμε αυτό? Δείχνοντάς τους μέσα από ένα μοντέλο, μέσα από μια προσωμείωση, πώς λειτουργεί στη βάση του, στη ρίζα του, στην καθημερινότητά του ένας θεσμός. Οπότε τι κάναμε? Πήραμε για 3 μέρες νέους από 18 μέχρι 30 χρονών και τους δώσαμε ρόλους, βλέπουμε, σε ένα κανονικό δημοτικό συμβούλιο. Από τη θέση του Δημάρχου και του Προέδρου, μέχρι τους αντιδημάρχους, μέχρι φορείς που εκπροσωπούνται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και εννοείται Δημοτικούς Συμβούλους. Κάπως έτσι θέλαμε να κάνουμε κάτι δραστήριο και βιωματικό για τα παιδιά, για τους νέους, εν πάση περιπτώσει, και για να δούνε και πώς λειτουργεί στην ουσία το θέμα. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, πολλές φορές η προσωμείωση απέχει και απέχει, έχει καλύτερη εικόνα, είναι πιο εξειδανικευμένη η εικόνα της προσωμείωσης. Αλλά είναι ένα καλό σχολείο για να πάρεις μια πρώτη γεύση του ποια διαδικασία ακολουθείται και πώς λειτουργεί το που λέγεται Δημοτικό Συμβούλιο σε αυτή τη χώρα. Σε ρώτησε, επειδή και στο παρελθόν εγώ έχω ασκήσει κριτική για το συγκεκριμένο θέμα, έχω γράψει και ένα άρθρο στο αυτό. Θεμητή κάθε κριτική. Για μας είναι για να βελτιωνόμαστε πάντα. Εδώ πέρα. Θεωρείς ότι είχε επιτυχία η φετινή? Η τελευταία, γενικά, μάλλον προπέρσι. Η φετινή, ναι. Η τελευταία προ-COVID. Έχουμε μείνει στην προ-COVID, έχει παγώσει ο χρόνος. Θεωρώ ότι είχε επιτυχία και αυτό δεν το βλέπουμε μόνο στις 3 μέρες εκείνες. Το βλέπουμε στο μετά, στις τροφές έχουμε από τους συμμετέχοντες, κατά πόσο αυτοί επανέρχονται σε εμάς, τόσο για να μας ρωτήσουν αν θα ξαναγίνει φέτος, τι θα κάνετε, θα το ξανακάνουμε, όσο και επαφές που χτίστηκαν, φιλίες που φτιάχτηκαν και σε θεσμικό επίπεδο και σε θεσμικές συνεργασίες, σε επίπεδο καθημερινότητας και φιλίας. Το feedback που παίρνουμε, η ανατροφοδότηση που πήραμε από την τελευταία προσωμείωση, για μένα ήταν θετική, γιατί μπορεί να είχαμε κάποια λάθη. Λάθη υπάρχουν στη διοργάνωση και αστοχίες, αλλά μαζί με το δίκτυο νέων που συνεργαστήκαμε, πήραμε μια καλή ανατροφοδότηση και ένα καλό αποτέλεσμα στα κείμενα που συνέταξαν, εν πάση περιπτώσει, και στις αποφάσεις που βγάλανε τα παιδιά μου στο Συμβούλιο. Η πλάστικα δηλαδή γέννησε θετική κατεύθυνση, χωρίς να παραγνωρίζουμε τα μας. Θέλω να πω. Να ρωτήσω κάτι που έτσι με τσιγκλάει λίγο και θέλω να το πω, ρε παιδί μου, δεν μπορώ. Έχει ουσία όμως αυτό που έγινε ή έγινε γιατί, ας πούμε, θα έρθουν 20-30 νέα παιδιά μελλοντικοί ψηφοφόροι? Για παράδειγμα. Και να συμπληρώσω και λίγο σε αυτό. Έχει κάποιον ουσιαστικό αντίκτυπο αυτό που γίνεται? Θα σου απαντήσω. Επίσης, αυτό που είδα, επειδή ήμουν και εγώ συμμετείχα στην προσωμείωση, μου έκανε εντύπωση γιατί είδα ότι προϋπήρχε ένα καλούπι. Αυτό που είπες, ότι σχηματίστηκαν φιλίες στο παρελθόν και συνεχίστηκε μέχρι τώρα. Από τα άτομα που δεν ανήκαν στην προηγούμενη παρέα, από όσο μίλησα κι εγώ, δεν δημιουργήθηκε το συνέστημα ότι ήταν κάτι ωραίο, ότι ήταν κάτι που θέλω να το ξανακάνω, και τους απομάκρυνε λίγο από αυτό. Για να είμαστε. Για να ορθοί. Λέμε... Όχι, ναι. Θα σου πω. Ακόμη και αυτό είναι μέρος του βιωματικού του παιχνιδιού. Είναι μέρος του πώς κάποιος νέος, καινούριος που μπαίνει στο παιχνίδι,
δεν κρίνω αν είναι καλό ή κακό το ότι κάποιοι έχουν το μεράκι και πηγαίνουν σε όλες τις προσωμιώσεις όλων των θεσμών. Ακόμη και αυτό όμως, το ότι κάποιος αισθάνεται σαν καινούριος την ανάγκη να ενταχθεί στην ομάδα, την ανάγκη να μην είναι περιθωριοποιημένος, είναι μέρος του παιχνιδιού, είναι μέρος προσωμείωσης. Σου λέω, δεν αξιολογώ ως καλό ή κακό το ότι κάποιοι πηγαίνουν. Και εγώ πήγα σε πολλές προσωμιώσεις, σαν φοιτητές, αλλά ακόμη και αυτό μετράει. Ερώτησες Γιώργο, Χρόνη. Αν είναι, αν έχει κάποιο ουσιαστικό αντίκτυπο αν αυτό, ή αν είναι απλά ότι ξέρεις τι, θα μαζέψουμε 30 άτομα να μας ψηφίσουν μεθαύριο. Θα σου πω, και μόνο το γεγονός ότι δεν είχαμε μόνο νέους μιλιώτες. Δηλαδή, περίπου η μισή ήταν νέους μιλιώτες. Λίγη παραπάνω, δείχνει ότι είμαστε κάτι πιο υπερσυλλεκτικό. Δείχνει ότι δεν το κάνουμε μόνο για το κουμπί. Ναι. Δείχνει ότι πραγματικά υπάρχει το μεράκι και από την πλευρά τη δικιά μας και από των παιδιών να δουν αυτό, ρε παιδί μου. Δεν είναι πολύ λίγοι οι Δήμοι. Νομίζω η Θεσσαλονίκη το κάνει ακόμα αυτό. Ίσως κάποιος ακόμα Δήμος στην Κομωτινή ή στην Ευρώπη κάπου, στην Τράκη, που το κάνουν. Είναι κάτι πολύ σπάνιο. Πραγματικά ενδιαφέρον, αν ρωτάτε με. Δεν ήταν δηλαδή ο στόχος το να μαζέψουμε 5 έως 10, να τους ποτίσουμε, να τους θαΐσουμε, να τους πούμε για δύο κουβέντες και ένα. Και πραγματικά θεωρώ μετά από 2,5 χρόνια ότι κάθε κουβέντα που μπορείς να πιάσεις ένα νέο, κάθε τι να του πεις, κάθε τι να του δώσεις, κερδίζεται στο ότι μπορεί μια μέρα αυτός να ενεργικοποιηθεί για τον τόπο του. Να πει, α, κοίτα ο Γιώργος, ο Χρόνης, ο Οδυσσέας που ασχολούνται και από μέσα και από έξω και με κάθε τους δύναμη, θέλω κι εγώ. Θέλω κι εγώ γιατί το είδα εκεί και μου άρεσε. Να σου πω και χίλια μπράβο για τη διοργάνωση, γιατί ήταν φανταστική. Πέραν των υπολείπων. Και πάμε να συνεχίσουμε με τη δευτεροβάθμια. Αυτά δύσκολα. Πάμε στο αντιπροεδρυλίκη. Λοιπόν, θέλω να μας πεις λίγο πώς διεξάγονται τα συμβούλια της δευτεροβάθμιας, τι budget έχει δευτεροβάθμια και τι δυσκολίες, μεγαλύτερες δυσκολίες που έχεις συναντήσει μέχρι τώρα. Λοιπόν, να καταρχάς πώς διεξάγονται τα συμβούλια. Πλέον έχει περίπου ένα εξάμηνο που διεξάγονται ως επιτοπλίστων διαζώσεις δευτεροβάθμια σε πολύ ανοιχτούς χώρους, με έλεγχο πιστοποιητικών, πάντα με μάσκες, με μέτρα προστασίας όπως βλέπονται στις διατάξεις. Οπότε έχουμε αφήσει λίγο και η πρόεδρος, η κυρία Πέρια, έχει αφήσει πίσω της το εκπαίδευσης. Εννοείται ότι η διαδικασία της δράσης συμβουλίου που γίνεται τηλεφωνικά πάντα διευκολύνει για πρακτικά ζητήματα. Απλά όταν κάποιος μπει μες στη δευτεροβάθμια θα καταλάβει ότι δεν υπάρχουν οι πολιτικοί προσανατολισμοί που ενδεχομένως υπάρχουν εκεί, οι συσχετισμοί που υπάρχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί κοινός γνώμονας όλων είναι να φτιάξουμε τα σχολεία, να έχουμε ένα καλό περιβάλλον για τα παιδιά στα σχολεία. Πλέον λοιπόν γίνονται διαζώσεις με τους όρους αυτούς. Ο προϋπολογισμός, που δεν έχουμε προϋπολογισμό, αλλά τύπης, για να το αποσοφηνήσω. Όχι, δεν φτιάχνουν προϋπολογισμό τα νομικά πρόσωπα, οι σχολικές επιτροπές μάλλον στα νομικά πρόσωπα. Χειρίζεται τη δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή γύρω στις 350 με 380 χιλιάδες το χρόνο. Αν με ρωτάτε, δεν φτάνουν. Μπορεί να ακούγεται μεγάλο το ποσό, αλλά καθόλου. Όταν μπει στη διοίκηση, στη διαχείριση των δαπάνων, δεν φτάνουν. Αυτά. Οικονομικά. Α, και γενικά έχουμε προβλήματα, έχουμε δουλειά να κάνουμε. Δεχόμαστε κάθε μέρα πολλά τηλεφωνήματα. Εγώ χαίρομαι να σας πω την αλήθεια, ακόμη και η γκρίνια είναι παραγωγική πολλές φορές. Χαίρομαι όμως που θα με πάρει ένας γυμναστής από ένα σχολείο, ένας καθηγητής και θα μου πει, ξέρεις, θέλουμε αυτό ή ξέρεις, έχουμε αυτό το πρόβλημα. Και με μια παγιωμένη διαδικασία θεσμική που ακολουθούμε στη δευτεροβάθμια, έχουμε έλεγχο και όλων των ετοιμάτων των σχολείων και όλων των δαπανών στις οποίες προβαίνουμε. Θέλουμε όμως, υπάρχει ανάγκη παλώς για περισσότερα χρήματα, ειδικά με τις νέες αναπολογίσεις των ΔΕΚΟ. Τώρα εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι έτσι επίσης περίεργο. Ωραία, γιατί δεν συγκεντρώνεστε, ας πούμε, τα προεδρία των επιτροπών, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, όλοι τέλος πάντων να ασχολείστε με τον τομέα αυτό της εκπαίδευσης και της παιδείας στην πόλη και να πείτε, ελάτε εδώ κύριε Δήμαρχε και οι υπόλοιποι, είμαστε σε χρόνια COVID, ας πούμε. Είμαστε τώρα 2 χρόνια που ταλαιπωρούμαστε. Γιατί να πρέπει να μπατζετάρω
Τυχαίο είναι το παράδειγμα. 2 εκατομμύρια στο πολιτιστικό. Για να μην τα δώσω τα 2 εκατομμύρια στις επιτροπές να συμμαζέψουν από τη βάση τη, τα σχολεία. Θα τα διστρέψω λέγοντας ότι μακάρι να είχαμε να δώσουμε και 2 μεν και ναι. 2 σε όλους. Έτσι. Δεν έχουμε όμως υποτίθεται, γιατί αν είχαμε προφανώς θα έδινε πάρε εσύ Οδυσσέα 2 εκατομμύρια, φτιάξε τα σχολεία, εσύ 2 εκατομμύρια κάνε συναυλίες, εσύ 2 εκατομμύρια βάλε δέντρα. Δυστυχώς λοιπόν, επειδή δεν υπάρχουν πάντα πολλές φορές τίθεται ένα ζήτημα προτεραιοποίησης κάποιων αναγκών. Πολύ συχνά μπορεί και εμείς να παραβλέπουμε σαν Δημοτική Συμβουλή και σαν Διοίκηση τις ανάγκες κάποιων σχολείων, όχι θελημένα ή επειδή έχουμε θέμα με τα συγκεκριμένα σχολεία, επειδή μπορεί να μην φτάνει σε εμάς. Οι ανάγκες για χρήματα και οι ανάγκες γενικά δεν θα πάψουν ποτέ. Ναι. Για μένα θεωρώ ότι γίνεται μια προσωπικά, έτσι, μιλάει ο Οδυσσέας, γίνεται μια καλή διαχείριση. Καλώς κακώς ζούμε σε ένα Δήμο που είναι πολύ, ιδιαίτερα γνωστός για τον πολιτισμό του, ιδιαίτερα γνωστός για τα φεστιβάλ που διοργανώνονται υπό τη σκέπη του πολιτιστικού οργανισμού. Μακάρι να είχαμε λεφτά να είμαστε τέλειοι σε όλα. Δεν είναι τέλειος ο πολιτισμός, είπα. Αν είχαμε άλλα 2 εκατομμύρια για τον πολιτισμό, θα ήταν ακόμη καλύτερος. Και αν είχαμε άλλα 2 εκατομμύρια για τα σχολεία, θα ήταν ακόμη καλύτερα. Overall, για τα σχολεία, θεωρώ ότι είμαστε σε μια πολύ καλή κατάσταση. Πλην όμως ξαναλέω ότι έχουμε ανάγκη και για παραπάνω. Και μην κάνετε το λάθος, πολλές φορές δεν είναι μόνο θέμα Δήμου. Πολλές φορές τα λεφτά έρχονται και από αλλού. Πολλές φορές τα λεφτά φεύγουν εξαιτίας αλλουνού. Υπάρχουν και άλλα θέματα που συχνά εκφεύγουν της αρμοδιότητας του κάθε Δημάρχου και του κάθε Δημοτικού Συμβούλου. Είναι πολλές φορές και θέμα κεντρικής πολιτικής κάποια πράγματα. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι. Και επιστρέφουμε με ακόμα πιο βαρβάτα θέματα. We'll be right back.
επιστρέφουμε και πάμε να κάνουμε ένα μικρό throwback τον Σεπτέμβριο του 2021. Μίλησαμε πριν λίγο για τη δευτεροβάθμια. Θα μείνουμε στο ίδιο concept. Θα μιλήσουμε για σχολεία. Θα μιλήσουμε για τα προκάτω. Έχουν περάσει 3 χρόνια που γνωρίζουμε ότι η σύγχρονη προσχολική θα γίνει υποχρεωτική και στο Δήμο μας. Θα γίνει υποχρεωτική γενικότερα. Έχουμε πάνω από 2 χρόνια να προετοιμαστούμε γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά φτάνει Σεπτέμβρης, τα παιδιά δεν έχουν να μπουν στις τάξεις, οι γονείς διαμαρτύρονται, φτάνουν στο Δημαρχείο, έχουν μια, θα το πούμε, απαράδεκτη αντιμετώπιση από τον... Υποδοχή καλώς, από ορίζουμε. Μέλη του Δήμου, τον Αντιδήμαρχο Παιδείας. Και νομίζω δεν έχει γίνει και η διαπαραταξιακή ακόμα που είχε υποσχεθεί. Η διαπαραταξιακή είναι γενικά ένα πλανό. Δηλαδή νομίζω τα προκάτα από μόνα τους αρκούν ναι. για να βγει κάποια είδηση. Αλλά οι διαπαραταξιακές τα 2-3 χρόνια τουλάχιστον που εγώ γνωρίζω είναι ένα μείζον ζήτημα στα δημοτικά, στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν έχει λειτουργήσει τόσο πιστά. Πάμε, θα σου κάνω την ερώτηση, τι πήγε λάθος. Υπήρχε βλάβη. Για λάθος. Να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν μπορώ να είμαι εγώ καθήλυνα ορμόντης. Όχι, να γνωρίζω. Δεν λέω ότι δεν είμαι καθήλυνα ορμόντης να υπομισθώ την ευθύνη. Δεν μπορώ να γνωρίζω τα πάντα το τι διαπραγματεύσεις έχουν γίνει για να φτάσουμε στο εδώ. Θεωρώ και βλέπαμε για φωτογραφίες όλα τα περασμένα χρόνια. Τα 2 χρόνια που υπήρχε τώρα να προετοιμαστούμε. Γινόντουσαν διαβουλεύσεις, συζητήσεις με τους εκάστοτε υπουργούς, με τους εκάστοτε διευθυντές διευθύνσεων των σχολείων. Υπήρχε μία ζήμωση απόψεων. Τα προκάτ είναι ένα θέμα που αν κάνετε μια βόλτα στα νότια προάστια κυρίως, θα δείτε ότι υπάρχουν παντού. Για να το κυκλώσω, δεν μπορώ να είμαι σε θέση να ξέρω τι είχε προηγηθεί. Σίγουρα δεν είναι η επιθυμητή εικόνα. Σίγουρα όλοι θα θέλαμε να υπάρχουν σταθερές δομές, κτίσματα, μονιμότερου χαρακτήρα. Υπάρχουν και από παλαιότερα προκάτ ακόμα στα σχολεία. Ναι, ναι. Τα οποία είναι υβριδικά βέβαια τα συστήματα, γιατί γίνονται κάποιες αίθουσες που κάνονται εκεί. Υπάρχει το δεύτερο, θα θέλαμε όλοι και εμείς και ο κόσμος να μπουν τα παιδιά σε πιο μόνιμες δομές. Φοβάμαι να μην επαληθευτεί το ρητό του δεν μονιμότερο του προσωρινού. Μπορεί να επαληθευτεί, γιατί είναι πολύ καλή η δομή των προκάτ όπως έχουν φτιαχτεί μέχρι σήμερα. Με τις ελλείψεις τους ενδεχομένως σε κάποια επίπεδα μόνωσης ή ηλεκτρισμού ή παροχής ενέργειας. Αλλά είναι γενικά μια πολύ καλή δουλειά, η οποία δεν έχει γίνει μόνο με... ελάχιστο βαθμό έχει γίνει με δαπάνη του Δήμου. Δεν ξέρω τι πήγε λάθος για να φτάσουμε εδώ. Νομίζω ότι απλά να παραγάγεται μια παγιωμένη παθογένεια της ελληνικής ιδίας που διαβουλευόμαστε, σκεφτόμαστε, συζητάμε, νομοθετούμε, καθοριστικό αυτό, χωρίς να έχουμε λάβει κατάλληλα μέτρα και πρόνοια για να εκτελέσουμε ορθά το νομοθέτημα που έχουμε εμείς οι ίδιοι ψηφίσει. Φτάσαμε λοιπόν να υπάρχει το πλαίσιο, να είμαστε δεσμευμένοι. Δεν φταίει μόνο η Ελλάδα σε αυτό, είναι ενωσιακή οδηγία που εφαρμόζεται. Αλλά φτάσαμε να το κάνουμε εσωτερικό δίκαιο και να μην είμαστε θέσεις να το ικανοποιήσουμε. Και τι κάναμε, τρέχαμε τους τελευταίους 5 μήνες, οι περισσότεροι τρέχαν τους τελευταίους 3 μήνες του καλοκαιριού πριν ανοίξουν τα σχολεία, ναι. Για να μπει κάτι και να πούμε ότι στεγάστηκαν τα παιδιά. Δεν θεωρώ, εξ όσων γνωρίζω και εγώ, ότι φέρει ακέραιη ευθύνη ο Δήμος. Αυτό που θα μπορούσε να έχει κάνει ο Δήμος είναι να βρει κάποιες εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες βέβαια δεν θα ήταν αρκετές σε καμία περίπτωση να στεγάσουν όλα τα. Όλους τους σταθμούς και όλα τα σχολεία που στεγάζονται σε προκάτ και όλες τις αίθουσες, θα μπορούσε ενδεχομένως να δώσει κάποιες μονιμότερες λύσεις σε κάποιες συγκεκριμένες περιστάσεις. Και πάλι όμως κάποιοι θα αισθάνονταν αντικειμένοι, κάποιοι θα αισθάνονταν ευνοημένοι. Μόνο αυτό θα μπορούσα να καταλογίσω. Και ενδεχομένως συλλογικά οι Δήμοι, όχι μόνο τις Ιασμίνες, ότι θα έπρεπε να είχαν κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου που ερχόταν πολύ νωρίτερα στη πολιτική ηγεσία κεντρικά. Εντάξει, νομίζω ότι πολιτικά έχει την ευθύνη και ο αντιδήμαρχος που καθυστέρησε. Δηλαδή δεν μπορεί
να μην έβλεπες ότι είσαι εκτός χρονοδιαγράμματος. Το φαινόταν και κάποιος που είναι άσχετος, ας πούμε, μπορεί να το βλέπει και να σου πει ότι κάτσε παιδιά, δεν πρόκειται να προλάβει. Δεν υπάρχει περίπτωση να προλάβει και όντως δεν πρόλαβε. Άρα πολιτικά σίγουρα υπάρχει ευθύνη. Θεωρώ ότι θα είχε τεθεί. Απλά γι' αυτό στάθηκα στο συλλογικό όλων των δημών, που είσαι εφαρμόστηκε η δίχρονη καταρχήν πριν γίνει πιο παγιωμένη. Έπρεπε να ακουστεί πιο δυνατά κάθε δήμος να εισφέρει μέσα στις τις αυτές που γίνονταν και στις δημόσεις συλλογικό και πιο θεσμικό επίπεδο. Δηλαδή να ήταν μεμονωμένοι σπασματικοί τρεις δήμοι που το λέγανε, δεν θα αρκούσαν σε καμία περίπτωση. Θέλω να πιστεύω ότι είχε τεθεί επιτάκτο στο ζήτημα. Δηλαδή δεν μπορεί να υπήρξε αντιδήμαρχος παιδείας σε οποιοδήποτε δήμο και να έβλεπε το Σεπτέμβριο να έρχεται και να ήταν το Μάιο με σταυρωμένα χέρια μην κάνοντας τίποτα. Δηλαδή θέλω να πιστεύω ότι δεν συνέβη το οτιδήποτε τέτοιο. Απλά για μένα σε μεγάλο βαθμό φταίει και η κεντρική διαχείριση. Φταίει, αν τραβήξουμε από τα μαλλιά, φταίει και η ενωσιακή οδηγία. Αυτή είναι η πρώτη πέτρα του σκανδάλου. Θα μπορούσαμε και σαν Έλληνες να είμαστε λίγο πιο οργανωμένοι. Να προλαμβάνουμε κάποιες καταστάσεις. Θες να πούμε για τη διαπαραταξιακή ή δεν θες? Να πούμε τι, εγώ συμμετείχα σε μία διαπαραταξιακή. Του κανονισμού, που ήταν μείζον το θέμα του κανονισμού του Δημοτικού Συμβουλίου. Μάλιστα, μπήκαμε στη συζήτηση αυτή μετά από πρώτες αντιπολίτευσης, μετά από πίεση που ασκήθηκε με τον καινούργιο εκλογικό νόμο. Δεν δούλεψε, γιατί δεν υπήρχε επιθυμητή συμμετοχή και πολύ περισσότερο θεωρώ ότι δεν υπήρχε η διάθεση ένθεν κακήθεν για τις δυο πλευρές να ακούσουμε και να βάλουμε κάτω και να συνενέσουμε σε κάποια κοινή λογική. Δεν είναι η πρώτη φορά που είχαμε δει τότε, γιατί το είδαμε και πρόσφατα, να τίθεται ζήτημα να δημιουργηθεί μια διαπαραταξιακή επιτροπή προκειμένου να προληφθούν, να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι για αντίστοιχα προβλήματα στον εκάστοτε τομέα που μπορεί να έρθουν. Υπήρχε η υπόσχεση ότι θα πραγματοποιηθεί μια διαδημοτική επιτροπή παιδείας που θα συμμετέχουν όλες οι πολιτικές παρατάξεις του Δήμου. Και ακόμα δεν έχουμε δει κάτι. Υπάρχει περίπτωση αυτή η επιτροπή να γίνει? Δεν μπορώ να το ξέρω. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι γενικότερα στο επίπεδο των διαπαραταξιακών επιτροπών ότι δεν αποτελούν πανάκια και ότι δεν θα λύσουν τα πάντα. Δηλαδή έχουμε αυτή την τάση και σαν δήμος και στη χώρα να κάνουμε επιτροπές επιτροπών, να συζητάμε, να κάνουμε, να δείχνουμε και τελικά ξέρω. Και τελικά στο πηλίκο μηδέν. Άρα ούτε σαν μοχλοσπίσεις θα λειτουργήσει. Θεωρώ πιστεύεις ότι μπορούν οι φορείς και οι θεσμοί που θα εκπροσωπούνταν και μέσα στη διαπαραταξιακή. Θεωρώ ότι μπορούν να ασκήσουν πίεση και αλλού. Δεν καταλύω την έννοια της διαπαραταξιακής. Εάν λειτουργούσε σωστά, θα είχε να παράσχει πολύ σημαντικά αποτελέσματα και έργο. Απλά επειδή σας λέω, συνηθίζουμε να επιδονόμαστε σε συζητήσεις, χωρίς να κοιτάμε τελικά το αποτέλεσμα. Ξέρετε, να είμαστε συχνά λίγο εθεροβάμονες, να σχεδιάζουμε σε ένα εξειδικευμένο περιβάλλον. Στην πράξη δεν είναι αυτό που θες τελικά. Και στην πράξη αυτή η πολλή συζήτηση και η ανάλυση ιδεών και η έκθεση ιδεών έχει κουράσει και έχει δείξει ότι δεν φέρνει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Υπάρχουν, σας λέω, σαν φορείς, η Ένωση Γονέων, οι διάφοροι Σύλλογοι Γονέων των Σχολείων μπορούν και έχουν αποδείξει ότι μπορούν να ασκήσουν πολύ μεγαλύτερη πίεση και έξω από διαπαραταξιακές επιτροπές. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να ακουστούν, πρέπει να ακουστούν, απλά ενδεχομένως να χαθεί η φωνή τους τελικά μέσα από ένα μόρφωμα, το οποίο απλά θα χρησιμοποιηθεί ώστε άντε μπορεί να φτιάξουν μια επιτροπή εκεί, να τα λένε εκεί μέσα, να τα βρίσκουν και να βγάζουμε ένα απόρρισμα δικό μας μετά. Για να προχωρήσουμε θέμα, διαπαραταξιακή υπόθηκε ότι θα γίνει και για πρόληψη αντίστοιχων επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, όπως είχαμε πρόσφατα την κακοκαιρία Ελπίδα. Διαπαραταξιακή πολιτικής προστασίας. Ας το πούμε έτσι. Είχαμε διαπαραταξιακή του COVID, μετά είχαμε διαπαραταξιακή. Βλέπετε, δηλαδή αναπαραγάγεται το ίδιο μοτίβο. Πάμε να δούμε τι έγινε μία μέρα πριν την Ελπίδα. Τι μέτρα πήρε ο Δήμος για να σώσει οτιδήποτε αν σώζεται. Μία μέρα πριν γίνει,
Τι συνέβη αφού έπεσε τόσο χιόνι στην πόλη μας? Θεωρώ, και δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μου, ότι ήμασταν γενικά σε μια καλή κατάσταση. Ίσως επειδή είναι και νότιος ο Δήμος ο δικός μας και δεν έπεσε το χιόνι που έπεσε αλλού, θεωρώ ότι ο μηχανισμός με τις ελλείψεις που είχε και τις εστερήσεις πόρων που διαθέτουμε παγίως, υπήρξε καθοριστικός στο να ανοιχτούν εγκαίρως κεντρικοί άξονες, να υπάρχει ηλεκτροδότηση, στο να διευκολυνθούν ομάδες ανθρώπων που είχαν ενδεχομένως ανάγκη. Ασφαλώς καταλαβαίνετε ότι κλήθηκαν μέσα σε μία νύχτα, σε ένα μεσημέρι μάλλον, γιατί χιόνισε μεσημέρι, χιόνισε βράδυ, κλήθηκαν μέσα σε ένα μεσημέρι όλοι οι Δήμοι της Αττικής να αντιμετωπίσουν ελλείψεις της περιφέρειας, να αντιμετωπίσουν ελλείψεις του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Οπότε μείναν έκθετοι οι Δήμοι της Αττικής με τις δικές τους δυνάμεις. Δηλαδή, γιατί ο Δήμος Νέας Μύρινας να διαθέτει δικιά του αλατιέρα, θα πω εγώ, στην Ελλάδα που χιονίζει μία φορά το χρόνο? Γιατί ο μέσος νέος Μυρνιώτης να αλλάζει χιονολάστιχα, να βάζει χιονολάστιχα το χειμώνα, επειδή θα χιονίσει μία φορά το χρόνο? Θεωρώ ότι με τις δυνάμεις που είχαμε και με τους διαθέσιμους πόρους έγινε μία καλή δουλειά. Εγώ μπορώ να σας πω ότι ήδη από τη Δευτέρα το μεσημέρι ρίχναμε αλάτι παντού. Απλά καταλαβαίνετε, όσα αλάτια να ρίξεις, κάποια στιγμή δεν θα το προλάβεις όλο. Θεωρώ πέραν αυτών ότι έχουμε μεγάλο μερίδιο και εμείς ατομικά, οι πολίτες, ότι ακόμη μία φορά δεν επιδείξαμε τη δέουσα προσοχή και ατομική ευθύνη. Δηλαδή, εγώ δούλευα στο εφετείο στην Αλεξάνδρας. Δεν μπορεί να είχαν βγει όλοι 6 ώρα το απόγευμα έξω, χωρίς αλυσίδες. Ή, εν πάση περιπτώσει, για μένα, ακόμη και το πρωί που σηκώθηκαν να πάνε στη δουλειά τους και μας είχαν κατακλείσει τα μέσα ότι θα πέσει χιόνι, θα ρίξει πολύ χιόνι αυτές τις μέρες, έκτακτα τα καιρικά δελτία. Δεν μπορεί να βγαίνεις απροετοίμαστος. Δεν μπορεί να βγαίνεις απροετοίμαστος. Σίγουρα υπήρξαν λάθη διαχείρισης. Αλλά για να το ολοκληρώσω, σε επίπεδο Δήμου έγινε μια καλή δουλειά στην αρτήση των πόρων που είχαμε, των μέσων που είχαμε, των οχημάτων που είχαμε, του υλικού που διαθέταμε. Σε ένα βαθμό, το ακούω αυτό που λες, το καταλαβαίνω, το δέχομαι σε ένα βαθμό. Βέβαια αυτό για την ατομική ευθύνη, την αντίστοιχη ευθύνη έχουν και οι φορείς. Γιατί και οι φορείς το γνωρίζανε μια εβδομάδα πριν τι έρχεται. Άρα θα έπρεπε, θεωρώ, ασχετά, δεν μιλάω ο Δήμος Νέας Μύρινης αποκλειστικά, οποιοσδήποτε. Το όμως που δεν μπορώ να δεχτώ να πέφτουν κλαδιά και δέντρα σε καλώδια ή σε δίπλα σε ανθρώπους ή σε αυτοκίνητα, ειδικά στη Νέα Σμύρνη, και τη στιγμή που το γνώριζες ότι έρχεται. Θέλω να πω ότι τουλάχιστον εκεί μπορούσες να προετοιμαστείς. Δεν είναι κάτι που θα το κάνεις μετά, γιατί εκεί θέλει προετοιμασία. Η αλατιέρα θα βγει μετά. Θα σου πω, θα μπορούσα να κρυφτώ πίσω από το δάχτυλο λέγοντας ότι σε όλους τους Δήμους πέσανε. Έτσι. Μας εδώ η Νέα Σμύρνη. Αφού το κάνανε όλοι. Αλλά ποιο είναι το θέμα? Ότι τα δέντρα αποτελούν ένα μόνιμο πρόβλημα και σε επίπεδο πεζοδρομίων, το βλέπουμε, και σε επίπεδο ηλεκτροδότησης. Θα μου πεις τι, έπρεπε να το προβλέψεις και να κλαδέψεις όλα τα δέντρα? Είχε το χρόνο να το κάνει. Θεωρητικά, είχε μια εβδομάδα να το κάνει, εφόσον την περίμενε. Θεωρητικά θα έπρεπε να τα έχεις κλαδέψει ούτως ή άλλως. Ναι. Περιμένοντας, δεν περιμένοντας χιόνι. Απλά φτάνουμε άλλη μια φορά σε αυτό που είπα προηγουμένως, ότι σε αυτή τη χώρα περιμένουμε πρώτα να συμβεί το κακό και μετά να πάρουμε μέτρα. Θα κάνουμε και μια ερώτηση σχετική στο κάτω γρήγορα. Ναι. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Ξαναέχουμε αντίστοιχο φαινόμενο τον επόμενο μήνα. Θα έχουμε την ίδια εικόνα? Και είχαμε και τον προηγούμενο χρόνο. Την ίδια εικόνα αντιμετώπιση. Θα βλέπουμε πάλι σε όλη τη Νέα Σμύρνη πεσμένα δέντρα. Νομίζω πέσανε. Όσο ήταν να πέσουν, πέσανε. Θέλω να σου πω, ρε παιδί. Σε ένα χρόνο έχουμε ακριβώς τα ίδια. Γιατί μάλλον θα τα έχουμε κιόλας. Πιθανότατα.
Έτσι όπως πάει, μας έχει συνηθίσει κάθε χρόνο. Τώρα, θα είμαστε μία από τα ίδια. Θέλω να πιστεύω ότι κάθε χρόνο θα βελτιωνόμαστε. Σας λέω, πραγματικά το πιστεύω. Δεν το λέω έτσι, επειδή κυκλοφόρησα αυτές τις μέρες στη Νέα Σμύρνη και έτυχε να κυκλοφορήσω και σε άλλους δήμους. Ήμασταν σε πολύ καλή κατάσταση. Έβλεπα δήμους όμορους εδώ, που μέχρι και το Σαββατοκύριακο ήταν τα σκουπίδια μάζευτα. Στη Νέα Σμύρνη δεν υπήρχε σκουπίδι. Υπήρχαν κλαδιά. Δεν υπήρχε όμως αμάζευτο σκάδος. Κλαδιά υπάρχουν ακόμα. Κλαδιά υπάρχουν ακόμα. Ναι. Σωστά. Αλλά δεν υπήρχε αμάζευτο σκάδος ενδεικτικά. Ή δεν υπήρχαν. Υπήρξαν δήμοι των νοτιών προαστίων που είχαν κλειστά στενάκια και δρόμους μέχρι και το Σάββατο το πρωί. Στη Νέα Σμύρνη από την Πέμπτη το μεσημέρι, αν όχι από την Τετάρτη το βράδυ, ήταν όλα σχεδόν ανοιχτά. Υπήρξε δηλαδή και σε επίπεδο πρόληψης. Δεν λέω ότι τα κάναμε όλα σωστά. Δεν λέω ότι δεν μπορούσαμε να βελτιωθούμε. Θεωρώ όμως ότι σε μετέπειτα παρόμοιες καταστάσεις έχουμε αποκτήσει σιγά σιγά πέρσι, φέτος, θα αποκτήσουμε και του χρόνου ενδεχομένως ένα know-how στο πώς πρέπει να διαχειριζόμαστε τέτοιες καταστάσεις. Στο λέω αυτό γιατί, ας πούμε, με βάση τα φετινά δεδομένα μπορούμε να πούμε το κάθε πέρσι και καλύτερα. Αν αναλογιστούμε τι θέματα είχαμε φέτος. Εντάξει, γιατί πέρσι ήμασταν καλύτερα από ότι φέτος. Επίσης, να ξεκαθαρίσουμε ότι φέτος δεν έπεσε περισσότερο χιόνι. Ίσως γι' αυτό ήμασταν, ναι. Έπεσε περισσότερο χιόνι φέτος. Αλλά και πάλι, εντάξει, καλή κριτική, απλά παρακολουθώ και στα social media ότι υπάρχει μία τάση ανθρωποφαγίας και μία τάση ότι όλα τα κάναμε λάθος. Είναι σημαντικό να βγούμε να πούμε ότι κάναμε κάποια λάθη, μάθαμε αυτά, αλλά να αναδείξουμε και τα καλά που έγιναν. Δηλαδή, ο Δήμος Νέας Σμύρνης ήταν ένας Δήμος που είχε ανοιχτούς κεντρικούς άξονες. Αν χρειαζόταν κάτι, υπήρχε άμεση βοήθεια. Πολιτική προστασία, οι αλατιέρες της περιφέρειας, τη συνεργεία του Δήμου ρίχναν αλάτι, ήδη από την Δευτέρα, με το που έπεσε η πρώτη νεφάδα, ξεκίνησε να πέφτει αλάτι. Δεν είχαμε κλαδέψει τα δέντρα, σπέσαμε μετά να τα μαζέψουμε. Ακόμη και αυτό των υστέρων μετράει. Δηλαδή, οι υπάλληλοι του Δήμου της Υπηρεσίας Καθαριότητας, Σάββατο και Κυριακή, δουλεύαν κανονικά. Με συνεργεία και μισθωμένα οχήματα από την περιφέρεια και από άλλους φορείς, να μαζέψουν όλα τα κλαδιά, να ανοίξουν τα σχολεία κανονικά τη Δευτέρα. Ας δούμε δηλαδή και το θετικό σε ό,τι έμεινε, ας κρατήσουμε και τα λάθη για την επόμενη αντίστοιχη κακοκαιρία. Πιστεύεις ότι θα είμαστε σωστά εξοπλισμένοι του χρόνου? Σωστά εξοπλισμένοι δεν θα είμαστε ποτέ, γιατί ποτέ δεν μπορείς να προβλέψεις το τι θα έρθει. Ωστόσο, θα έχεις αποκτήσει μια γνώση. Εξοπλισμένος δεν θα είσαι απόλυτα. Θα έχεις ελλείψεις γιατί δεν υπάρχουν τα χρήματα να είσαι απόλυτα εξοπλισμένος. Ενδεχομένως θα ήταν μια περιττή δαπάνη να είσαι εξοπλισμένος για μια καταστροφή που γίνεται μια φορά το χρόνο. Καταστροφή. Και μια έντονη χιονόπτωση που σε άλλες χώρες της Ευρώπης είναι λες και πέφτει. Εντάξει, μπορεί να είναι αστείο. Ναι, είναι κάτι αστείο. Αλλά έτοιμος δεν θα είσαι ελλείψη πόρων. Θα έχεις όμως αποκτήσει μια νοοτροπία, μια τάση συμπεριφοράς απέναντι στα φαινόμενα αυτά. Θα σε βοηθήσουν να έχεις πιο γρήγορα τα ανακλαστικά και να τα απεξέλθεις πιο γρήγορα. Επόμενο κεφάλαιο. Δημοτικό Συμβούλιο. Είσαι μέλος εδώ και 2,5 χρόνια. Πώς θα χαρακτήριζες το επίπεδο καταρχάς του Δημοτικού Συμβουλίου? Θα πω ότι έχουμε δουλειά να κάνουμε. Θα πω ότι έχουμε δουλειά και ως προς το σεβασμό των θεσμών και ως προς το σεβασμό των συνομιλητών μας. Θα χαιρόσουν ως τρίτος να παρακολουθείς αυτή την εικόνα? Γιατί εμείς, εγώ με το χρόνο, είμαστε άσχετοι και απλά. Νομίζω ότι δεν χαίρονται οι τρίτοι βλέποντας αυτό που βλέπουν, γι' αυτό και πλέον που αναμεταδίδεται ζωντανά από όλα τα φόρουμ του Δήμου, έχουμε 2-3 προβολές. Που ενδεχομένως ο ένας να είναι ο τεχνικός που βλέπει την κάμερα. Και άλλοι εμείς οι δύο. Ναι. Εντάξει, μας είναι στα όρια του μαζοχισμού έχει φτάσει. Ναι, νομίζω ότι δεν αρέσει πολύ αυτή η εικόνα που επικρατεί. Και πρώτα ατομικά ο κάθε δημοτικός σύμβουλος μέσα θα έπρεπε να διορθώσει κάποια πράγματα. Δεν είναι όλοι έτσι. Και κατόπιν και συλλογικά σαν συμβούλιο και σαν θεσμός. Έχουμε δουλειά να κάνουμε. Παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία του συμβουλίου είναι έμπειρη. Είναι πάρα πολλά χρόνια σύμβουλοι. Δηλαδή είναι κάτι που το κάνουν 15, 10, 12, 20 χρόνια. Εμένα αυτό είναι που μου κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση. Ενδεχομένως να έχουν μάθει να το κάνουν λάθος.
Έτσι ενδεχομένως. Και τότε φταίμε εμείς που τους ψηφίζουμε. Ενδεχομένως να έχεις εθιστεί σε αυτή την κατάσταση και σε αυτό το καθεστώς. Και πολλές φορές αυτό που αντιλαμβάνομαι μέσα στο συμβούλιο στις συνεδριάσεις είναι ότι η μη μάθεια είναι πολύ πιο επικίνδυνη από την πλήρη αμάθεια. Βλέπουμε αυτό να επαναλαμβάνεται από άλλα σκηνικά κάθε φορά. Για το επόμενο θέλω να σε αφήσω να κάνεις εσύ μια ωραία ερώτηση. Πάμε στο κεφάλαιο γραφείο τύπου. Ναι. Εντάξει, εμένα η ερώτησή μου είναι ουσιαστική, πραγματικά. Το λέω με ειλικρία, αυτό δεν κάνω τώρα. Το γραφείο τύπου είναι γραφείο τύπου ή είναι κάτι άλλο. Γιατί, ας πούμε, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να βλέπω μια φωτογραφία με ιδιωτικό κήπο. Τι ωραίος που είναι ο κήπος τάδε. Θέλω γραφείο τύπου. Θέλω ένα γραφείο τύπου που θα με ενημερώνει τι γίνεται, πώς γίνεται, προγράμματα τρέχουν, τι ενέργειες πρόκειται να κάνει ο Δήμος. Τι... Εγώ ξέρεις, θα πω και ένα γραφείο τύπου του Δήμου. Ελάτε εδώ κύριοι, εσείς που ασχολείστε ξέρω, και με τα κοινά ή με τα δημοσιογραφικά ή με τα τάδε, ενημερώνουμε. Δηλαδή, ένα γραφείο τύπου. Αλλιώς, θεωρώ ότι κακώς υπάρχει ή μπορεί να υπάρχει για προεκλογικούς λόγους, κατ' εμέ. Μπορώ να το πάω παρακάτω τώρα, κάνω υποθέσεις εργασίας, ας πούμε. Εσύ που είσαι και μέσα στη διοίκηση, ας πούμε, πώς το βλέπεις αυτό το γραφείο τύπου? Εντάξει, το γραφείο τύπου, η αλήθεια είναι ότι το τρέχουν συγκεκριμένοι υπάλληλοι του Δήμου και συγκεκριμένοι προϊστήρια. Εντάξει, ζούμε σε μια εποχή που τα social media είναι ακρογωνιαίος λίθος ενημέρωσης. Η πληροφορία είναι δύναμη και πρέπει να είσαι σε θέση να χειρίζεσαι, ειδικά αν είσαι ένας δημόσιος φορέας και ένας οργανισμός που είναι υπόλογος σε 100.000 ανθρώπους που κατοικούν στη Νέα Σμύρνη. Νομίζω ότι γίνεται μια προσπάθεια να εξυγχρονιστούμε και να μπούμε ένα modus vivendi των social media. Πολλές φορές το χάνουμε, πολλές φορές περνάμε, θέλουμε να δείξουμε μια ωραία εικόνα, το χάνουμε. Πολλές φορές δεν ξέρουμε να το χειριστούμε σωστά, οπότε κάτι που θα θέλαμε να ανεβάσουμε και να αναδείξουμε αλλιώς, αναδεικνύεται διαφορετικά. Φεύγει από το corporate και πάει στο πιο προσωπικό ύφος, ας πούμε. Ενδεχομένως, ναι. Ακριβώς επειδή υπάρχει συχνά η σύγχυση σε πολλούς ανθρώπους, του social media του προσωπικού και του social media του Δήμου και του τι είναι το γραφείο τύπου και το τι πρέπει να δείχνει το γραφείο τύπου, οπότε μπορεί όλα αυτά να μαζεύονται και να έχουν αυτή την εικόνα. Αλλά εγώ, για μένα το πρώτο, συγγνώμη για να το κλείσω, είναι να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι γραφείο τύπου του Δήμου, όχι της παράταξης του Δημάρχου, είναι γραφείο τύπου του Δήμου, ούτε του Οδύσσαντων Ασημπιάν. Γραφείο τύπου του Δήμου και θα πρέπει να στελεχωθεί η αλήθεια από περισσότερο κόσμο, ο οποίος θα είναι σε θέση να διαχειρίζεται την πληροφορία από τη στιγμή που έρχεται μέχρι να φτάσει στον πολίτη. Και το άλλο αρνητικό σημείο, το οποίο και σε εμάς έχουν στείλει πολλά μηνύματα και βλέπουμε ότι ο κόσμος ασχολείται με αυτό και γι' αυτό και το συζητάμε κιόλας, είναι το ότι πολλές φορές είτε μπλοκάρουν τα σχόλια, δεν αφήνουν δηλαδή να μιλήσει κανείς, να σχολιάσει. Ενδεχομένως δεν το ξέρω. Ναι. Επειδή λάθος, συμβαίνει. Αν συμβαίνει λάθος. Συμβαίνει και είναι ακόμα ένα αρνητικό δηλαδή που σου προκαλεί να ασχοληθείς πιο πολύ με το γραφείο τύπου και να ψάξεις. Αν συμβαίνει, θα σου πω, είναι διτό το πώς θα το δεις εδώ. Αν συμβαίνει, καταρχάς είναι λάθος, γιατί είσαι σε ένα δημόσιο φόρουμ, οπότε δέχεσαι την άποψη. Είσαι στα κοινά, είσαι ανοιχτός. Θα έπρεπε όμως να αποσαφηνίσουμε το ρόλο που επιτελεί το δελτίο τύπου και αν αυτό, και αν ο ρόλος του μάλλον είναι να στεγάζει ένα δημόσιο φόρουμ διαβούλευσης και διαλόγου ή είναι καθαρά και αμυγός η ανακοίνωση. Θεωρώ ότι εφόσον συμμετέχεις στα social media σαν δελτίο τύπου και δεν είσαι απλά ένα δελτίο τύπου, ένα γραφείο τύπου που αναρτάς την ανακοίνωση στο site του Δήμου ή στα φόρουμ, υπάρχει εκεί για να το δει κάποιος, εφόσον μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία, είσαι έκθετος, ναι. Σε κάθε περίπτωση δεν σε δεσμεύει κανείς να μπαίνεις σε διαδικασία διαλόγου
σαν γραφείο τύπου, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Δεν μιλάω για τον εκάστοτε ρετό που χειρίζεται ένα θέμα που αναδεικνύεται από το γραφείο τύπου. Σε γραφείο τύπου δεν έχεις λόγο να μπαίνεις σε διαλογική διαδικασία. Η δουλειά σου τελειώνει τη στιγμή που κάνεις την ανάρτηση. Είναι λάθος από τη στιγμή που συμμετέχεις στα social media, λάθος να κλείνεις τα σχόλια. Είναι θεμητό να γράψει ο καθένας ό,τι θέλει. Ο κάθε άνθρωπος που τα διαβάζει έχει την κρίση και την ικανότητα να τα αξιολογήσει, να κρίνει τι λέει ο καθένας. Από εκεί και πέρα δεν έχεις λόγο να φημώσεις κανέναν. Όλοι θα κρυθούμε την επόμενη μέρα. Και πάμε λίγο γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Ποιο θεωρείς ότι είναι το μεγαλύτερο κατόρθωμα και ποια η μεγαλύτερη αποτυχία, αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε, της τωρινής δημοτικής αρχής? Εν γέννη. Αυτή τη θητεία. Μην πάμε πιο πίσω. Όχι, ναι, ναι, εντάξει. Γιατί θέλουμε άλλες δύο κόπες. Θα σας πω. Θεωρώ ότι τα κατορθώματα δεν θα πρέπει να τα κατηγοριοποιούμε ούτε σε μεγάλα και μικρά. Νομίζω οι νίκες που... Για τον Οδυσσέα. Οι νίκες που κερδίζονται είναι καθημερινές. Νίκες είναι στην καθημερινότητα του πολίτη, γιατί στο τέλος της μέρας αυτό που βλέπει ο νεοσμηνιώτης όταν βγει από την πόρτα του είναι αυτό που κερδίζουμε εμείς. Είναι να δει μια καθαρή γειτονιά, να δει μια ασφαλή γειτονιά, μια καλά φωτισμένη πλατεία, ένα καλά φωτισμένο πάρκο και καθαρό. Οι νίκες λοιπόν, οι μεγάλες επιτυχίες είναι η καθημερινότητα. Αν μπορούσα να το συνοψίσω κάπου, είναι στο ότι έχουμε κερδίσει σιγά σιγά, όχι στο 100%, αλλά σε μεγάλο βαθμό το παιχνίδι της καθημερινότητας, διατηρώντας ένα καλό επίπεδο καθαριότητας, παραμένοντας ένας ασφαλής, καλά φωτισμένος δήμος, παραμένοντας ένας υγιής δήμος και δίνοντας νέα εργαλεία στους ανθρώπους μας, εξελίσσοντας τις νέες τεχνολογίες, ψηφιοποιώντας κι εμείς συμπαρασυρώμενοι από την τάση της εποχής όλες τις διαδικασίες, απλουστεύοντάς τις για τους πολίτες. Οπότε το μεγάλο κατόρθωμα είναι η καθημερινότητα. Μην περιμένετε να σας πω ότι είναι το χι έργο, το ψι έργο. Το μεγάλο κατόρθωμα αυτής της δημοτικής θητείας είναι η νίκη της καθημερινότητας. Αστοχίες έχουμε πολλές. Θεωρώ ότι, αν και δεν φταίει μόνο ο Δήμος, σε πολλά έργα κομβικά θα μπορούσαμε να έχουμε ασκήσει πίεση να τρέξουν περισσότερο. Είτε αυτό είναι το γήπεδο μπάσκετ, έτσι που αποτελεί ένα πάγιο βραχνά, είτε αυτό είναι το έργο της Ομήρου, παλαιολόγου, είτε η πλατεία του Παπά, είτε η Εφέσου και η Όχε, που κανένα από αυτά τα έργα δεν είναι αποκλειστική ευθύνη του Δήμου, απλά θα μπορούσαμε εμείς είτε να ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση να τρέξει το έργο, είτε να είμαστε πιο κοντά στον πολίτη, στο γιατί συμβαίνει αυτό, στο να είμαστε εκεί, να είμαστε παρόντες, να δώσουμε το στίγμα ότι εμείς προσπαθούμε να τρέξει το έργο, αλλά δυστυχώς υπάρχει αυτό το κόλλημα από την περιφέρεια. Δεν είναι δικαιολογίες. Πολλές φορές πρέπει να το λέμε και να βγείτε σαν δικαιολογία ότι καθυστερεί η ροή χρημάτων από την περιφέρεια, αλλά είναι η πραγματικότητα. Είναι η πραγματικότητα. Οπότε, αν διόρθωνα κάτι, θα ήταν αυτά τα μεγάλα κομβικά έργα στα οποία θα έπρεπε να υπάρχει καλύτερο συντονισμό ενδεχομένως. Και για να κλείσουμε, πού βλέπεις τον εαυτό σου το 2023? Στη Νέα Σμύρνη. Πού βλέπεις τον εαυτό σου? Σε ένα ωραίο δικηγορικό γραφείο. Στη Νέα Σμύρνη. Κοιτάξτε, η συζήτηση για την επόμενη μέρα είναι μια μεγάλη συζήτηση. Θα με ενδιέφερε να κατέβω εφόσον υπάρχει ένα όχημα το οποίο θα με αντιπροσωπεύει. Δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι για την επόμενη μέρα. Έχουμε ακόμη 1,5 χρόνο θητείας να φέρουμε σε πέρας. Θα ήθελα πάρα πολύ να υπάρξει ένα σχήμα, αν δεν διατηρηθεί το υπάρχον, να υπάρξει ένα σχήμα το οποίο και πάλι θα εμπιστεύονται νέους ανθρώπους, το οποίο και πάλι θα υπάρχει καλή συνεργασία και στο οποίο θα έχει μόνο γνώμο και το οποίο θα έχει μόνο γνώμονα το να πάει η Νέα Σμύρνη ένα βήμα παραπέρα, να πάει η Νέα Σμύρνη όχι μόνο στο 2023 ούτε στο 2028, να πάει η Νέα Σμύρνη στα επόμενα 20 με 25 χρόνια. Δεν μπορώ να τοποθετηθώ κάπου, γιατί οποιαδήποτε τοποθέτηση θα ήταν έολη. Εξάλλου, κανείς δεν έχει εκδηλώσει ακόμα την πρόθεση να ξανακατέβει, είναι και πολύ νωρίς να το κάνει. Πάμε να φέρουμε σε πέρα στον επόμενο 1,5 χρόνο που μας μένει, να παλέψουμε και όταν έρθει η ώρα των ανακοινώσεων, ανάλογα θα πράξουμε κι εμείς. Άρα, κρατάμε ότι θέλεις να ασχοληθείς το 2023 και ότι δεν θα κατέβεις ως υποψήφιος δήμαρχος. Αυτό δεν ξέρω πώς το συνήγαγες, αλλά δεν είπα κάτι τέτοιο. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Οδυσσέα, που είσαι μαζί μας.
πολύ πιθανό να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Ναι, γιατί όχι. Αυτό ήταν λοιπόν το κάντο πράξη για σήμερα. Ήταν ένα κάντο πράξη όπως πάντα με το χρόνο τον Τάγιο. Και τον Γιώργο Βαλασκατζή. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.